Yo, what's up! Λοιπόν, τότε βρισκόμαστε πέμπτη εβδομάδα σε ρί με vlog. Αυτό ένας θεός ξέρει πως συνέβη. Anyway, πάντως μετράει ότι περνάω εγώ καλά κάνοντας τα βίντεο. Περνάτε εσείς καλά βλέποντας τα βίντεο. Και γενικά είμαστε όλοι χαρούμενοι. Τώρα, τι σημαίνει το να καθιερωθεί ένα εβδομαδιαίο vlog στο κανάλι? Σημαίνει ότι θα συμβαίνει ό,τι να είναι. Κυριολεκτικά, ό,τι να είναι. Όπως σε αυτό το επεισόδιο. Αυτή την εβδομάδα μας ανατέθηκε εμένα και την ομάδα μου, AKA φίλοι μου, AKA Γιάφκα Κλικ. Ένα shout out στον Captain Panes και στον Hacky Pixels for being the best ομάδα in the world, ξέρω εγώ. Στο vlog αυτή τη εβδομάδα θα δείτε πιο πολύ πως οργανώνεται μια ιδέα για να γίνει πράξη. Σε αυτή την περίπτωση ένα βίντεο κλιπ. Και ίσως άμα είστε τυχερούλιδες εμπαγάσεις θα δείτε και τα γυρίσματα την επόμενη εβδομάδα. Άντε, άντε, να περιμένετε για το vlog. Για να μην νοικιάζουμε τώρα ούτε γερανούς, ούτε μαλακίες, ξέρω εγώ. Ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικό πολύ, ρε παιδί μου, είναι ένα πιο πολύ το σκηνογραφικό, γι' αυτό και για να δώσω λίγο στο βίντεο κάτι παραπάνω. Εμείς θα κάτσουμε να το σκεφτούμε και καλύτερα. Θα σου πούμε και λίγο αυτό και πώς το σκεφτόμαστε, αυτό που λες, να γίνει λίγο πιο ολοκληρωμένο, λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει το κλιπ. Στις 4 Μαΐου σταματάει η πάρκη ή απαγόρευση κυκλοφορίας. Αλλά μέχρι τις 18 δεν θα μπορούμε να βγούμε από τον νομό που βρισκόμαστε και αναγκαστικά, επειδή δεν είναι όλοι αυτοί μαζί σε μια περιοχή, θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστά τα γυρίσματα. Αυτό θα είναι φοβερό. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα ακόμα, διότι το vlog θα ανεβεί αυτή την εβδομάδα, ενώ το βίντεο κλιπ θα αρχίσει. Το βίντεο κλιπ θα αρχίσει καν να γυρίζεται αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου. Οπότε δεν θέλω να λέω ούτε πολλά, ούτε να δείχνω πολλά. Και μιας που ήρθε αυτό το θέμα του βίντεο κλιπ, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε γενικά για τη σχέση μας με τα βίντεο κλιπ. Εγώ και η Γιάφκα. Τι είναι η Γιάφκα? Ήρθε ο καφές μου. Θα τα πω πριν έρθει ο καφές. Η Γιάφκα είναι μια ομάδα. Εγώ, ο Χάκ και ο Πάνης, οι οποίοι ήμασταν φουλ καβλωμένοι από παλιά να κάνουμε βίντεο κλιπς. Αλλά αφού δεν κάναμε καθόλου βίντεο κλιπς, δεν μας έπαιρνε κανένα τράπερ για να το κάνουμε τα βίντεο κλιπ. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κανάλι και θα ανεβάζουμε δικούς μας αγαπημένους τράπερς και θα τους κάνουμε εμείς τα βίντεο κλιπς. Και αυτό είναι η Γιάφκα. Αφού βγάλαμε το πρώτο single, το Φάπα του Diz. Πάρα πολύ γενικά τους άρεσε η δουλειά μας και θέλανε να τους αναλάβουμε τα βίντεο κλιπ. Ευχαριστώ. Και με τον καρπούζι. Πρώτη φορά παραγγέλνω από το προξενείο και κάτι μου πες στην πόρτα. Το γλυκούλι στην υγειά σας. Τι ζωράκι μου βάλει μέσα? Λέει το καρπούζι το καλοκαίρι. Καλημέρα. Το καρπούζι το καλοκαίρι, καλημέρα. Τα παιδιά από το προξενείο νόμιζαν ότι πάρει κιλό καρπούζης. Έβαλαν ένα κομμάτι φέτα. Αυτά συμβαίνουν, ξέρω γενικά. Αυτό που συμβαίνει τώρα, ας πούμε, εγώ το ονομάζω κενό. Αυτό είναι ένα κενό. Αφού κάναμε το φάπα του Diz, ήρθε ο Lil Barty και λέει: μάγκες μου άρεσε η φάση, θέλω να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Και έτσι έγινε. Το που κάναμε ήταν στο κανάλι της Capital Music με τον Lil Barty και τον FY. Κάναμε ένα τελευταίο βίντεο κλιπ για τον Meth και τον Che, για ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που έβγαλαν. Κάναμε το κομμάτι Image και αυτό το βίντεο κλιπ ήταν πάρα πολύ συμπαθητικό. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν κάτι ξεχωριστό. Image, ό,τι βλέπεις είναι image. Τα λεφτά, τα ρούχα, image. Το ρολόι, τα γυαλιά και τα shows. SKG, 88, ό,τι βλέπεις είναι image. Τώρα το βίντεο κλιπ της Γιάφκα είναι ένα track του Bossican Fit Draco που θα ανεβεί στο κανάλι της Γιάφκα αυτή τη φορά μέσα στον επόμενο καιρό. Μόλις φτιάξουν λίγο τα πράγματα θα είναι εκεί πέρα online. Dance, dance, κάνω money dance, νιώθω blessed. Όταν τερματίζω το alcohol test και είναι πολλές που θέλουν να μου αφήσουν νεούλες. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Γιάφκα που υπάρχει και στην περιγραφή, όπως και στο Instagram page που έχουμε για τη Γιάφκα, όπως και στο δικό μου το Instagram. Σήμερα ο μάγκης μου πρέπει να γίνει μια δουλειά η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό έχω βάλει και το special supreme σκουφάκι μου για να κάνω ένα dive στα έγκατα της σοφίτας ή παταριού, κάπως έτσι λέγεται. Στο πατάρι συνήθως... Ω, να σου γαμίσω! Μαλάκα, πέφτει! Γαμώ το σπίτι!
και το πατάρι. Γαμώ και τις σοφίτες. Μόλις συνειδητοποίησα πόσο χαζό ακούγεται. Να προσπαθώ να ανεβώ στη σοφίτα στο πατάρι και να πέφτει ένα κεφάλι. Γενικά δεν ξέρω πώς δουλεύει στα δικά σας σπίτια, πάντως σε εμάς το πατάρι είναι από φυσκωτούς καναπέδες μέχρι στολίδια για χριστουγεννιάτικα. Καλά, προφανώς και στολίδια για χριστουγεννιάτικα. Ανεμιστήρες, ένα νυχτικό. Πώς πούμε βρέθηκε ένα βελουδινό νυχτικό στο σπίτι μας? Αυτό πράγμα δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Αλλά εμείς εδώ ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αυτή εδώ τη μαλακία έψαχνα. Σε αυτό το επεισόδιο κάνουμε πράγματα που κανονικά δεν θα κάναμε επειδή είναι καραντίνα, όμως το κάνουμε επειδή βαριόμαστε. Θα ξεσκονίσω επιτέλους το PC μου και θα του αλλάξω πάστα. Τώρα, τι είναι αυτή η πάστα, ξέρω εγώ? Εδώ μέσα, πίσω από αυτό, υπάρχει ένας επεξεργαστής. Αυτό το πράγμα που βλέπετε από πάνω είναι μια υδρόπιση, που σημαίνει ότι κάνει τον επεξεργαστή πιο κρύο μέσω νερού που περνάει από τις σωλήνες και πηγαίνει εδώ πέρα πάνω στο radiator, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι ακριβώς το ίδιο που έχουν και τα αυτοκίνητα. Στυλ, ξέρω εγώ. Ανάμεσα σε αυτό και στον επεξεργαστή, για να υπάρχει καλή διάχυση της θερμότητας, πρέπει να βάλεις αυτή την πάστα. Και αυτό κανονικά πρέπει να το αλλάζεις, ξέρω εγώ, ανά 6 μήνες. Εγώ δεν το έχω αλλάξει ποτέ, ξέρω εγώ. Οπότε σήμερα θα ξεσκονίσω και θα αλλάξω και την πάστα. That's fucking amazing. Απλά τσεκάρετε πόσο σκόνη θα βγάλει. Προφανώς και το σεσουάρ δεν το βάζουμε στο ζεστό, το βάζουμε στο κρύο. Αυτός είναι ένας καθαρός επεξεργαστής. Αποστολή εξετελέστη. Νομίζω ότι το vlog τελείωσε εδώ πέρα. Η μέρα που βγαίνει το vlog είναι η τελευταία μέρα της καραντίνας. Οπότε εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, καλή ελευθερία. Και ότι ξανανοίγουν όλοι και αρχίζουν οι υπηρεσίες και αρχίζουν να δουλεύουν οι άνθρωποι, σημαίνει ότι πάρα πολύ σύντομα κοντά σας και η καινούργια καλοκαιρινή κολεξιόν της Hackney. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα και σας καλή νυχτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα στο επόμενο vlog.